Κυρία Κομνηνάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλά είστε? Να είστε καλά. Τι γίνεται τελικά με αυτή την ιστορία με τα γλυπτά? Ο κύριος, τι πιστεύει το κόμμα? Ο κύριος Σούνακ προσπάθησε να γελιοποιήσει τον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας ότι άλλα είχαμε συμφωνήσει, αλλά είπες, ή παίζονται άλλα παιχνίδια? Τι θεωρείτε, τι εκτιμάτε? Για οποιοδήποτε λόγο και αν έγινε αυτή, βέβαια απαράδεκτη ακύρωση της συνάντησης και οι δηλώσεις που ακολούθησαν. Θεωρούμε ότι κάθε άλλο παρά δικαιώνει την τακτική που έχει ακολουθήσει και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αντί να θέτει ευθέως το μοναδικό αίτημα που μπορεί να αποτελεί λύση στο ζήτημα της επιστροφής των μνημείων του Παρθενών, να το θέτει ευθέως στην Βρετανική κυβέρνηση, το παζαρεύει εδώ και πόσο καιρό τη δίθεν επιστροφή με την διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου και μάλιστα με τη μορφή του δανεισμού, η οποία στην πραγματικότητα νομιμοποιεί την κλοπή τους και δεν δικαιώνει το αίτημα, το διαχρονικό αίτημα που είναι η μόνη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, που θα πρέπει, όσο αναφέρει το βέβαια μέρος του Μνημειακού Συνόλου της Ακρόπολης. Και να θυμίσουμε ότι μια τέτοια επιλογή την έχει κάνει η κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πριν 2 χρόνια. Και με άλλες περιπτώσεις που επέλεξε την πραγματικότητα να έρχονται με τη μορφή δανεισμού, να θυμίσουμε τη συλλογή Στέρν που είναι τα κυκλοδίτικα εδόλια που μετά από αποτέλεσμα λαθρανοσκαφής βρέθηκαν σε μια ιδιωτική συλλογή. Και αντί αυτά να τα διεκδικεί για την επιστροφή τους, αποδέχεται αυτή τη μορφή του δανεισμού που στην πραγματικότητα νομιμοποιούν την κλοπή και στέλνουν και στις ελληνικές καλένδες το ζήτημα της οριστικής επιστροφής εκεί που ανήκουν όλος αυτός ο θησαυρός της αρχαίας πολιτικής κληρονομιάς. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας για να προλάβω και τον χρόνο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά υλοποιεί αυτό που πάρα πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης λέγανε εδώ και καιρό, να υπάρξει, να καταργηθεί το καταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών για συγκεκριμένα παραπτώματα. Ποια είναι η δική σας θέση? Θεωρείτε ότι είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση? Κοιτάξτε, εμείς τότε που είχε έρθει, γιατί πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε φέρει το καταδίωκτο, το είχαμε καταγγείλει και το θεωρούμε πραγματικά απαράδεκτο. Στην πραγματικότητα, να δίνει μια τέτοια ασυλία στις τράπεζες για να μπορούν. Τώρα την καταργεί όμως την ασυλία. Έχει καταργεί το ακαταδίωκτο, που σημαίνει ότι. Σύμφωνοι, εντάξει. Όμως σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ποια είναι η ουσία, το αν τελικά καταργείται συνολικά η ασυλία που έχουν οι τράπεζες και το πώς αντιμετωπίζονται και από το αστικό κράτος. Γιατί μπορεί αυτό να είναι μια κίνηση που αν θέλετε ήρθε και μετά από την κατακραυγή, τις πιέσεις και λοιπά, και να το δούμε κιόλας, γιατί ακόμα το νομοσχέδιο μόλις κατέθηκε στη διαβούλευση, να δούμε πώς θα φτάσει μέχρι τέλους και αν πράγματι έρθει με αυτή τη μορφή. Μάλιστα. Όμως το θέμα είναι αυτό που πραγματικά καίει σήμερα τον ελληνικό λαό και τα λαϊκά νοικοκυριά, είναι ότι δεν καταργείται με κανένα τρόπο η ασυλία των τραπεζών που σήμερα έχουν το τελευταίο 9 μέρος 2023 επιπλέον 3 δις κέρδη μόνο από την αύξηση των επιτοκίων. Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά βυθίζονται στα χρέη, τη στιγμή που πάνω από 14.000 νέοι πληστηριασμοί ακινήτων προγραμματίζονται μέσα στους επόμενους μήνες, που βλέπουμε αυτές τις απαράδεκτες εικόνες που είδαμε χτες στη Θεσσαλονίκη, ένας ηλικιωμένος ανάπηρος να πετιέται έξω στον δρόμο, αυτή την ασυλία και των τραπεζών θα έπρεπε να καταργήσει η κυβέρνηση, κάτι που δεν το κάνει ούτε αυτή βέβαια, ούτε η σημερινή. Αντίθετα, έχουν φτιάξει ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο που λύνει τα χέρια στις τράπεζες και στα αρπακτικά των ΦΑΝ για να αντιμετωπίζουν με αυτή τη σκληρότητα τα λαϊκά νοικοκυριά που πλήρωσαν τα σπασμένα της προηγούμενης κρίσης και τώρα από ό,τι φαίνεται τους στέλνουν το λογαριασμό για να πληρώσουν τα σπασμένα και αυτής της κρίσης, όπως φαίνεται και με το φορολογικό νομοσχέδιο που έχει σηκωστεί ελαδιδράσεων. Στο φορολογικό όμως έκανε πίσω η κυβέρνηση, πήρε πολλά πράγματα και λέει ότι να ικανοποιώ
πολλά πράγματα από αυτά που βγήκαν από την δημόσια διαβούλευση. Δεν αλλάζει τη λογική του νομοσχεδίου. Ναι, αλλά η ουσία αλλάζει. Κατά τη γνώμη μας δεν αλλάζει η ουσία και η βασική λογική που είναι στην πραγματικότητα να δημιουργεί τεκμήρια που στέρνουν τους επαγγελματίες και τους βιοπαλαιστές τους οδηγούν στο κλείσιμο και στο λουκέτο με αυτή την τραγική υπερφορολόγηση και κάτι αν θέλετε που φαίνεται και από τον ίδιο τον προϋπολογισμό. Γιατί όταν σήμερα με την κατάθεση του προϋπολογισμού πρόκειται να εισπραχθούν επιπλέον 6,2 δις φόροι και παραμένει αυτή η αναλογία το 95% των φόρων να τα πληρώνουν οι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι και μόλις 5% οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, καταλαβαίνουμε ότι με αυτά τα νομοσχέδια είτε λίγο τα στρογγυλεύει, είτε για να επαναφέρει, αν θέλετε, από άλλο δρόμο την φορολογία, ότι παραμένει η βασική ταξική πολιτική που φορτώνεται μεγάλο μέρος των φορολογικών βαρών στα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι απέναντι σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης η μόνη πραγματική λύση για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα οι επαγγελματίες και οι βιοπαλαιστές αγρότες είναι η πρόταση νόμου που για πολλωστή φορά καταθέτει το ΚΚΕ, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει το αφορολόγητο όριο να επανέλθει αφορολόγητο όριο για τους επαγγελματίες στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος, την κατάργηση και όχι τη μείωση του τέλους επιδεύματος. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση υποσχόταν ότι θα έρθει να καταργήσει το τέλος επιδεύματος και τώρα προσπαθεί να παρουσιάσει ως επίτευγμα ότι δήθεν τη μείωσή του, όταν είναι πια δίκαιο αίτημα να καταργηθεί το τέλος επιδεύματος οριζόντια και για όλους. Ναι, το μείωσε κατά 50% όμως. Ναι, να θυμίσουμε όμως, ξαναλέω, ότι ήταν υποτίθεται από τα προπαγανδιστικά της συνθήματα ότι πρόκειται να καταργηθεί ένας κεφαλικός φόρος που είχε επιβληθεί και τότε οριζόντες στους επαγγελματίες στο όνομα πάλι της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Και να θυμίσουμε ότι εδώ και 10 χρόνια οι επαγγελματίες δεν έχουν αφορολόγητο, πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ, πληρώνουν το τέλος επιδεύματος, αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της ακρίβειας, έχουν απέναντί τους και απέναντί τους έχουν, αν θέλετε, ένα πολύ εχθρικό πλαίσιο με τις τράπεζες μελιμένο το ζωνάρι να προχωράνε σε εξώσεις και κατασχέσεις και απέναντι σε αυτά λοιπόν οι επαγγελματίες έχουν οργανώσει την πάλη τους και ως απάντηση σε αυτή την πάλη και την κινητοποίηση των επαγγελματιών βέβαια προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει τα στρογγυλέματα στο νομοσχέδιο, τα οποία θεωρούμε όμως... Εκ του αποτελέσματος όμως, κυρία Κομνηνάκα, οι αλλαγές βοηθούν την κυβέρνηση, διότι είναι το ακροατήριό της οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι περισσότεροι και αυτοαπασχολούμενοι. Άρα βγαίνει και τους λέει, ξέρετε κάτι, έκανα μια κίνηση, είδα ότι δεν είναι υπέρ σας, αντιδράσατε, σας άκουσα, τη βελτιώνω. Ναι, θεωρούμε ότι έχουν εμπειρία, μεγάλη εμπειρία οι επαγγελματίες και δεν να αντιπροσωπεύουν στη φάκα με τέτοιου είδους ελιγμούς. Με τέτοιου είδους ελιγμούς και γι' αυτό, αν θέλετε, και πολλοί επαγγελματικοί, πολλοί κλάδοι και επιστημονικοί φορείς κλπ. Συνεχίζουν να μείνουν τις κινητοποίησεις. Και τέλος πάντων, εμείς ως κόμμα σε αυτό τους καλούμε. Μάλιστα. Και γι' αυτό καταθέτουμε και να κάνουμε κριτήριο, αν θέλετε, και την πρόταση νόμου του ΚΚΕ με μια σειρά μέτρα ελάφρυνσης, ακόμη και διαγραφή τόκων και κούρεμα χρεών σε τράπεζες, στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, που προκειμένου να, και με τα αιτήματα που είπα προηγούμενα, προκειμένου να πραγματικά να ελαφρύνει, αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να ελαφρύνει τους επαγγελματίες και τους βιοπαλιστές, μπορεί πεδίο δόξου λεμπρός να φέρει έστω για συζήτηση την πρόταση νόμου του ΚΚΕ, την οποία βέβαια αποφεύγουν παρά τις επανειλημμένες φορές που την έχουμε καταθέσει και σε αυτή και στην προηγούμενη θητεία, να τη φέρουν για συζήτηση, για να αντιπαρατεθεί, αν θέλετε, η ίδια η λογική
των φορολογικών νομοσχεδίων, γιατί εμείς θεωρούμε ότι συνεχίζει μια εχθρική για τα λαϊκά στρώματα φορολογική πολιτική, η οποία εκφράζει και μέσα από τον ίδιο τον προϋπολογισμό, που τελικά ο προϋπολογισμός αποδεικνύει ότι είναι κούφια λόγια αυτά που η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, ότι δίθεν από τα έσοδα που εισπράττει από τη φορολογία θα τα επιστρέψει στην κοινωνία μέσω από τις κοινωνικές παροχές, κάτι που για ακόμη μια φορά στον προϋπολογισμό βλέπουμε κουτσουρεμένες τις παροχές στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, και μια κατάσταση που υπάρχει σήμερα για παράδειγμα στα νοσοκομεία, επειδή είναι και η κινητοποίηση σήμερα και αύριο για απεργία των υγειονομικών, που επιβεβαιώνουν ότι αυτό και η πολιτική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι προηγούμενες, είναι εχθρικές για το λαό και δεν πρόκειται και δεν και γι' αυτό καλούμε τους επαγγελματίες μαζί με τους μισθωτούς και τα λαϊκά στρώματα να συνεχίσουν να διεκδικούν μέχρι την οριστική πραγματικά ανατροπή αυτού του συστήματος που συνεχίζει να τους βυθίζει στη φτώχεια. Μάλιστα. Και στην ανασφάλεια. Και κάτι τελευταίο, έτσι στα δύο περίπου λεπτά που απομένουν. Έχει γραφτεί και το γνωρίζουμε όλοι ότι θα έχουμε νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα και εν ώψη των γιορτών. Εδώ τι μπορεί να γίνει, τι πιστεύετε? Γιατί η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορώ. Δεν δικό μου το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Οφείλεται στην Ουκρανία, στον πόλεμο, στην ενεργειακή κρίση. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Εσείς τι πιστεύετε? Εντάξει, ακόμα και αυτό, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε και για τις εξωγενείς αιτίες, και εκεί δεν είναι αμέτωχη η κυβέρνηση, γιατί εμπλέκεται με τη συμμετοχή της και στο πόλεμο στην Ουκρανία, όπως έμεσα και άμεσα κάνει και σήμερα στο μακελιό στην Παλαιστίνη. Εμπλέκεται με την αποδοχή των κυρώσεων κλπ. Όμως, σε κάθε περίπτωση, και με την ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική της πράσινης μετάβασης που μεταφέρει ουσιαστικά το κόστος στα λαϊκά νοικοκυριά. Όμως, σε κάθε περίπτωση και σε αυτό, ως κόμμα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο ρεύμα και του ΦΠΑ, δηλαδή μια σειρά μέτρα που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Αντί γι' αυτό, βέβαια, η κυβέρνηση επιλέγει τα διάφορα γνωστά γιατροσόφια με τα ΠΑΣ της κοροϊδίας, που τελικά, από ό,τι φαίνεται, δεν αντιμετωπίζουν την τεράστια ακρίβεια στα τρόφιμα, την ώρα που συνεχίζει να καλπάζει η ακρίβεια που εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μαρία Κομινάκα, δυστυχώς ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του, πρέπει να πάμε σιγά σιγά και εμείς στο Δελτίο Ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.